Έχουμε μία Αλφα Ρωμαίο 147 και έχουμε τοποθετήσει σύστημα συναγερμού και εντοπισμού. Έχουμε ένα διαφορετικό σύστημα συναγερμού και εντοπισμού αυτή τη φορά, το οποίο μας κλειδώνει τις πόρτες. Λαμβάνουμε κανονικά ειδοποίηση με SMS μήνυμα για όλες τις παραβιάσεις και έχουμε και την επιλογή να τραβήξουμε φωτογραφία. Δηλαδή, όποτε θέλουμε, μπορούμε να δώσουμε εντολή να μας τραβήξει φωτογραφία να δούμε ποιος βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάμε έξω να τα δούμε όλα μαζί. Λοιπόν, έχουμε κλείδωμα θυρών. Επίσης, μπορούμε να κλειδώσουμε το αυτοκίνητο και μέσω μηνύματος. Μπορούμε δηλαδή να στείλουμε το κλασικό μήνυμα. Τα ακούσαμε και το αυτοκίνητο κλείδωσε. Να στείλουμε το μήνυμα για απενεργοποίηση. Ασχέτως control δηλαδή. Λαμβάνουμε εννοείται και επιβεβαίωση κάθε φορά. Και το αυτοκίνητο τώρα άνοιξε. Λοιπόν, πάμε να το δούμε τώρα. Λοιπόν, ενεργοποιούμε το σύστημά μας. Θα τσεκάρουμε τώρα τον κραδασμό. Θα χτυπήσουμε δηλαδή κάπου περιμετρικά το αυτοκίνητο. Το έχω βάλει πολύ συχτό. Αφού οπλίζουμε. Οπλίζουμε πάλι και τώρα θα ανοίξουμε την πόρτα του αυτοκίνητου με το εργοστασιακό κοντρόλ και θα μπούμε μέσα να γυρίσουμε το κλειδί σαν να κάνουμε παραβίαση. Να πάρουμε και το κινητό μας να το έχουμε μαζί. Λοιπόν, πάμε. Και θα γυρίσουμε και το κλειδί. Απενεργοποιούμε από το κοντρολάκι και πάμε να δούμε τα μηνύματα που έχουμε λάβει. Λοιπόν, πάμε, έχουμε πρώτο μήνυμα μετά το αφόπλισμα που κάναμε μέσω κινητού. Έχουμε το sensor alarm, είναι η στιγμή που χτύπησα τον μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου εδώ. Λοιπόν, από κάτω γεωγραφικό πλάτος και μήκος, ταχύτητα 0 χιλιόμετρα γιατί το αυτοκίνητο είναι σταματημένο, ημερομηνία 2020, τρίτος μήνας, 17 του μήνα, 14:58 η ώρα. Μετά door alarm ότι άνοιξε η πόρτα και ACC alarm όταν γύρισα το κλειδί στη θέση on. Σε κάθε μήνυμα έχουμε link με τοποθεσία. Τα ανοίγουμε και εξ ολοκλήρου. Λοιπόν, η κόκκινη κουκίδα είναι η θέση του αυτοκινήτου. Η μπλε κουκίδα είναι το GPS του κινητού. Μας δείχνει Ανδριανουπόλεως και Κωνσταντινουπόλεως γωνία. Μισό λεπτό να μας το δείξει. Ακριβώς δηλαδή εδώ που βρισκόμαστε.
Τώρα κλασικά θα βάλουμε μπρος το αυτοκίνητο. Μισό λεπτό. Πήρε μπρος. Και θα στείλουμε μήνυμα για διακοπή κινητήρα. Κλασικά όπως όλα τα GPS που βάζουμε. Αυτό είναι το μήνυμα, αλλάζει ο κωδικός. Είναι κωδικός demo για να λειτουργήσει. Βλέπουμε και το αυτοκίνητο, περιμένουμε. Έζησε το αυτοκίνητο. Τώρα πρέπει να στείλουμε μήνυμα για να ενεργοποιήσουμε πάλι τον κινητήρα. Αυτό είναι σε περίπτωση μας πάρει κάποιος το αυτοκίνητο. Λάβαμε μήνυμα ότι είναι επιτυχής η επανενεργοποίηση του κινητήρα και θα βάλουμε πάλι μπρος, μισό λεπτάκι. Έχουμε και άλλες δικλείδες προστασίας, βάλαμε μπρος. Λοιπόν, τώρα θα στείλουμε μήνυμα για να λάβουμε φωτογραφία. Πάμε από την άλλη. Λοιπόν, έστειλα το μήνυμα για να βγάλουμε φωτογραφία. Μπορούμε οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε να τραβήξουμε φωτογραφία. Ωραία, λοιπόν, μας ήρθε η φωτογραφία. Είναι σε αυτό το σημείο. Ορίστε. Δεν είναι η καλύτερη ανάλυση που υπάρχει, αλλά είναι κάτι για να δούμε αν κάποιος είναι μέσα και ποιος είναι. Αυτά.